Προηγούμενη θητεία. Όχι, δεν από την προηγούμενη θητεία. Κάθε φορά στην αρχή της θητείας εκλέγεται το Προέδριο. Ναι, ναι, λέω, ήταν από την... ναι. Συνέβαινε και στην προηγούμενη θητεία. Ναι, αυτό με υποχρεώνει, ξέρετε, επειδή είμαι ο μόνος Έλληνας εκεί, να μην εκπροσωπώ μόνο την παράταξή μου. Mm-hmm. Τη χώρα. Αλλά και τη χώρα. Και προσπαθώ να το κάνω όσο μπορώ καλύτερα. Και τι περιεχόμενο έχει αυτός ο ρόλος τώρα που, ας πούμε, έχουμε αυτή την έξαρση του προσφυγικού, κύριε Παπαδημούλη, και δεν μπορούμε να μην πιάσουμε το νήμα της κουβέντας από αυτό. Κοιτάξτε, εγώ συνεχίζω να κάνω αυτό που έκανα και την προηγούμενη πενταετία, παρότι ο ΣΥΡΙΖΑ πια είναι κόμμα της αντιπολίτευσης, και πιέζω και πιέζουμε μαζί, θα σας έλεγα όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές, την Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνες της. Γιατί η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει να δώσει μια ευρωπαϊκή απάντηση στο προσφυγικό με την κατανομή ευθυνών και με την ισοκατανομή των προσφύγων σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί ένα κράτος, μέλος, που λέγεται Ουγγαρία ή Τσεχία ή Πολωνία, να παίρνει κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ανήκει στο Σέγγεν και να έχει την ελεύθερη διακίνηση και να αρνείται να συμβάλλει κατά αναλογία στη διαχείριση των προσφυγικών ροών. Αυτό το πληρώνουν και οι πρόσφυγες, το πληρώνει και η Ελλάδα. Επειδή όμως βλέπω τα θέματα από αυτή τη σκοπιά, θα ήθελα να σας πω ότι και η ελληνική κυβέρνηση, η σημερινή, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, βρίσκεται αντιμέτωπη με την σκληρή πραγματικότητα. Όταν είχαμε προσφυγικές ροές με Τσίπρα πρωθυπουργό, θυμάμαι το Μητσοτάκη και όλη τη Νέα Δημοκρατία να λέει για τις προσφυγικές ροές φταίει ο Τσίπρας, φταίει η Τασία Χριστοδουλοπούλου κτλ. Τώρα ανακάλυψαν τον ρεαλισμό, την πραγματικότητα, ότι παίζει παιχνίδια με τις τρόφιγγες ο Ερντογάν και υπάρχουν γεωπολιτικοί λόγοι. Και επειδή ζούμε αυτή τη στιγμή μια τραγωδία στη Μόρια, ναι, είτε χάθηκε ένας, είτε χάθηκαν δύο, η ουσία είναι ότι χάθηκαν άνθρωποι. Θα ήθελα να πω τρία πράγματα. Το πρώτο, εμείς δεν θα κάνουμε αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία με το μάτι. Δεν θα κάνουμε την βορυχία πάνω στην απώλεια ανθρώπινων ζώων, ούτε λαϊκισμό στην αντιπολίτευση. Αλλά απαιτούνται κάποιες απαντήσεις από τους αρμοδίους για το πώς έγιναν τα πράγματα. Γιατί η φωτιά έξω από τον καταβλισμό σβήστηκε πολύ γρήγορα και η φωτιά μέσα άργησε. Γιατί εκεί δημιουργείται μετά την απώλεια της ζωής μια εκρηκτική κατάσταση. Και θέλω να πω επίσης ότι αυτή ίσως η τραγωδία σηματοδοτεί και το τέλος της περίοδου του μέλητος, του μήνα του μέλητος για την κυβέρνηση, γιατί την υποχρεώνει να αναμετράται με τα προβλήματα και με όρους αποτελεσματικότητας. Mm-hmm. Και το προσφυγικό και η οικονομία και η εξωτερική πολιτική. Σε λίγη ώρα θα φύγω και θα πάω μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, στα Σκόπια. Είμαστε προσκαλεσμένοι του Economist για μια μεγάλη μερίδα που οργανώνεται αύριο με τη συμμετοχή κορυφαίων παραγόντων και Ευρωπαίων, για να συζητήσουμε την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών mm-hmm. Βαλκανίων. Εκεί θα είναι και ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο αρμόδιος υπουργός ευρωπαϊκών υποθέσεων. Εκεί για μια ακόμη φορά θα προσγειωθεί η κυβέρνηση στην πραγματικότητα, γιατί η απόσταση ανάμεσα στο καταγγέλουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών και θα τιμήσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, όπως λέει τώρα η κυβέρνηση, είναι τεράστια. Επειδή... Στο θέμα το προσφυγικό, αναφερθήκατε προηγουμένως στην έκρηθμη κατάσταση που επικρατεί στη Μόρια. Και η άλλη πλευρά του νομίσματος, κύριε Παπαδημούλη, λέει ότι οι 13.000 πρόσφυγες μετανάστες στιβαγμένοι αυτή τη στιγμή στο Κιτ Μόριας δεν είναι ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης. Κοιτάξτε, επειδή δεν μου αρέσει η μικροπολιτική και πιστεύω ότι κάποια θέματα όπως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις ή η αντιμετώπιση του προσφυγικού θα έπρεπε να μείνουν μακριά από τη μικροπολιτική. Δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό. Οι αριθμοί λένε ότι στη Μόρια όταν άλλαξε η κυβέρνηση ήταν 7-8 χιλιάδες άνθρωποι. Τώρα είναι 13. Επομένως, το να φορτώνει κανείς, να πειράζει τους αριθμούς και να αλλοιώνει την πραγματικότητα, δεν είναι σωστό. Εγώ λέω το εξής, ότι θα πρέπει επιτέλους, με βάση
τα πραγματικά προβλήματα, να καταλάβει και η σημερινή κυβέρνηση ότι δεν πρέπει να κάνει κανείς μικροπολιτική αντιπολίτευση για τα ψηφαλάκια, είτε στις πρέσπες είτε στο προσφυγικό. Δυστυχώς το έλλειμμα μίας σοβαρής ευρωπαϊκής πολιτικής, συνεκτικής στην αντιμετώπιση του προσφυγικού και τους πολέμους στη γειτονιά μας, όπως είναι ο πόλεμος στη Συρία, τους πληρώνουν πρώτον οι πρόσφυγες και δεύτερον οι χώρες υποδοχής όπως είναι η Ελλάδα και ιδιαίτερα τα νησιά μας. Εγώ θα περίμενα από την σημερινή κυβέρνηση, δυστυχώς δεν το βλέπω, αντί να προσπαθεί διαρκώς να φορτώνει το λογαριασμό μικροπολιτικά στην προηγούμενη κυβέρνηση, να κάτσει κάτω και να δει τι μπορεί να κάνει και αν θέλει σε κάποια θέματα και τη στήριξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης να τη ζητήσει. Ωραία. Με το Δουβλίνο 2 τι θα γίνει, για να πάμε λίγο στα διατάφταγες σε επίπεδο ευρωπαϊκών, μεγάλων ευρωπαϊκών επιλογών στο θέμα του προσφυγικού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Παγώνη, έχει ζητήσει εδώ και καιρό με μεγάλη πλειοψηφία τη μεταρρύθμιση όλων των πολιτικών που έχουν σχέση με το άσυλο και με τις πολιτικές υποδοχής και διαχείρισης των προσφυγικών ροών. Το ίδιο και η Κομισιόν. Αλλά το πράγμα κολλάει στο Συμβούλιο, όπου μερικές κυβερνήσεις, σας είπα, ονόμασαν μερικές, οι χώρες του Βίζεγραντ και όχι μόνο, μπλοκάρουν τα πράγματα και εφαρμόζουν το δόγμα «κόφτε το λαιμό σας», μακριά από τη δική μου αυλή. Για το θέμα αυτό αρμόδιος ήταν και συνεχίζει μέχρι το τέλος του μηνός ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Συντονιστικό ρόλο στο θέμα θα έχει από 1 Νοεμβρίου, εφόσον πάρθει η ψήφος εμπιστοσύνης από το Κοινοβούλιο στις 23 Οκτωβρίου, ο Μαργαρίτης Χινάς. Επομένως θα σας έλεγα ότι αντί να κάνει μικροπολιτική αντισύριζα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα πρέπει να αξιοποιήσει το γεγονός ότι είναι Έλληνας ο αρμόδιος επίτροπος και να κάνει συμμαχίες έτσι ώστε να υπάρξουν επιτέλους εκείνες οι απαντήσεις που απαιτούνται και η μεταρρύθμιση του Δουβλίνου και η δίκαιη μοιρασιά των προσφύγων σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν κάποιο κράτος μέλος δεν θέλει, οι χώρες του Βίζεγκρατ, να πληρώνουν πέναλτι. Το αντίστοιχο κόστος να τους περικόπτεται από τα κονδύλια άρα που τους αναλογούν. Άρα είναι γενικότερο θέμα ευρωπαϊκής αντίληψης και διαχείρισης. Εσείς που έχετε και εμπειρία με είναι τα ευρωπαϊκά. Και όταν από τη μια έχουμε κυρία τις χώρες Κασιμάτη, του είναι και ευρωπαϊκό, είναι και ελληνικό. Και σας λέω ότι τώρα πια, γιατί δεν μπορεί να είναι ελληνικό ο όταν Ερντογάν είναι κυβέρνηση. Ακούστε με. Αέρα της Ευρώπης, ακούστε με, ακούστε με. Λέω, δεν μπορεί να είναι ελληνικό όταν είναι κυβέρνηση ο Τσίπρας και να γίνεται ξαφνικά μόνο ευρωπαϊκό όταν είναι κυβέρνηση ο Μητσοτάκης. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Είμαι ρεαλιστής και σας λέω, το πρόβλημα είναι οξύ. Έχει την ευρωπαϊκή του διάσταση, σας την ανέπτυξα, έχει και την ελληνική της διάσταση. Και εδώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη πια είναι υποχρεωμένη να φέρνει αποτελέσματα, να μην λέει διαρκώς φταίνει η προηγούμενη, κούρασε αυτή η καραμέλα. Γιατί ειδικά όταν μιλάμε για την οικονομία, και ξέρετε ότι η οικονομία είναι αυτή που απασχολεί περισσότερο τους πολίτες και τους τηλεθεατές της ΕΡΤ, ό,τι έχει μέχρι τώρα μοιράσει ο Μητσοτάκης, κυρίως προς τους ισχυρούς, φοροαπαλλαγές μεγάλες στον ΕΦΕ για τους πλούσιους, πιο λίγες για τους φτωχούς και τους μεσαίους, στηρίζεται στην πρίκα του Τσίπρα, στα υγιή δημόσια οικονομικά. Εδώ θέλω τώρα κάβουρα, να περπατά στα κάρβουνα, τι θα γίνει με τον προϋπολογισμό του 20. Γιατί διαβάζω ότι τα κλιμάκια των δανειστών ήρθαν και έχουν μια διαφορά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, 1 δις για τον προϋπολογισμό του 20. Είχαν τάξει ανάπτυξη με ρυθμό 4% για το 2020. Με αυτό πήραν ψήφους και έγιναν κυβέρνηση. Θα το πετύχουν? Βλέπω τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 2%. Είχαν τάξει φοροαπαλλαγές 6 δις άμεσης εφαρμογής. Θα τις εφαρμόσουν? Τέτοια συζήτηση να κάνουμε. Ωραία. Αυτά έτσι κι αλλιώς θα έρθει η ώρα που θα έρθει ο προϋπολογισμός στη Βουλή. Θα είναι τώρα και το φορολογικό νομοσχέδιο τον Οκτώβριο. Οπότε θα έχετε πεδίο αντιπαράθεση και συζήτηση μεγάλο. Να πάμε λίγο στα δικά σας, τα του ΣΥΡΙΖΑ. Χθες ήταν η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα στο φεστιβάλ της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί απίθυνε ένα προσκλητήριο για την διεύρυνση. Θα είμαστε παράθυρο τόση ώρα, εγώ σας κοιτάω. Δεν πειράζει.
Και σας κοιτάμε και εμείς. Δεν πειράζει. Κάνουμε λίγο δικές μας. Θέλετε να το κάνουμε έτσι που είναι πιο ζωντανό? Δεν πειράζει. Ό,τι θέλετε. Όπως βγαίνει. Να πάμε λοιπόν στη χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, την οποία φαντάζομαι να παρακολουθήσετε, για να μας πείτε τι περιέχει αυτός ο δρόμος τον οποίο περιέγραψε χθες ο Αλέξης Τσίπρας και πόσο εύκολο θα είναι. Κοιτάξτε κύριε Παγώνη, ο Αλέξης Τσίπρας χθες με την ομιλία του και μετά από μια ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για τον οδικό χάρτη που θα μας οδηγήσει στο συνέδριο που θα γίνει στις αρχές του 2020, απίφθηνε ένα δημοκρατικό προσκλητήριο ζητώντας από τον κόσμο που μας στηρίζει και μας ψήφισε 1.800.000 πολίτες να συμβάλλει με τη συμμετοχή του έτσι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει η πλατιά αριστερή προοδευτική παράταξη που θα παίξει σήμερα το ρόλο που της αναλογεί σύμφωνα με το Σύνταγμα, που είναι μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση και η οποία θα προετοιμάσει το έδαφος έτσι ώστε όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου να ξαναγίνει ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η Κεντρική μας Επιτροπή που ολοκληρώθηκε το Σάββατο διέψευσε τις κασάνδρες που προέβλεπαν εσωστρέφεια, φαγωμάρα, κόντρες κτλ. Και ενέκρινε με μεγάλη συμφωνία και σύνθεση απόψεων όσα σας προείπα συνοπτικά. Τώρα είμαστε στη φάση της εφαρμογής. Θα έχουμε ένα τρίμηνο μιας καμπάνιας για την μαζικοποίηση, τη διεύρυνση του κόμματος και θα ξεκινήσει και ένας διάλογος, γιατί θέλουμε και τη συμμετοχή αυτού του κόσμου σε αυτό το διάλογο, ώστε να οδηγηθούμε στο συνέδριο του 2020. Πιστεύω ότι θα πρέπει να οργανώσουμε έτσι τις διαδικασίες έτσι ώστε όσοι θα γίνουν μέλη του κόμματός μας το επόμενο χρονικό διάστημα να μπορούν να συμμετάσχουν ισότιμα και στις συνεδριακές διαδικασίες. Δεν θέλουμε απλώς υποστηρικτές, θέλουμε συμμέτοχους στην προσπάθεια. Θα υπάρχει και Και τα πρώτα δείγματα, κύριε Παγώνη, θα σας πω και γι' αυτό, είναι ότι παρότι ζούμε μια περίοδο κρίσης του κομματικού φαινομένου, όχι μόνο στην Ελλάδα και διεθνώς, υπάρχουν ήδη χιλιάδες άνθρωποι που ήδη πριν αρχίσει η καμπάνια έχουν εγγραφεί στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι ήδη μέλη. Σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε τη σύγχρονη τεχνολογία, που σημαίνει ότι μπορεί κανείς να υποβάλει το αίτημα να γίνει μέλος του κόμματος και μέσω του ίντερνετ ή μέσα από τις υπάρχουσες οργανώσεις. Αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση εμείς που είμαστε από παλιά μέλη στο ΣΥΡΙΖΑ να υποβάλουμε σε ανακριτικές διαδικασίες όσους θέλουν να συμμετάσχουν και να προσθέσουν τις δυνάμεις τους μαζί μας. Γιατί χρειαζόμαστε και άλλα χέρια και άλλα μυαλά για να κάνουμε ακόμα αποτελεσματικότερα τη δουλειά μας. Αν αλλάξει ο ιδεολογικός προσανατολισμός και το κέντρο βάρους του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σήμερα διαβάζαμε μετά και από την τοποθέτηση στην Κεντρική Επιτροπή του Αλέξη Τσίπρα και από τη χθεσινή του ομιλία που κάλεσε και τους νέους κλπ. Διαβάζουμε αρκετά δημοσιεύματα και πληροφορίες που κάνουν λόγο ότι διχάζει η πασοκοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, γιατί άμα διαβάζετε εφημερίδες οι οποίες υμνούν τη Νέα Δημοκρατία και κάνουν πόλεμο στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά λένε. Τα λέγανε και πριν την Κεντρική Επιτροπή. Τους διαψεύσαμε εγκρίνοντας ομόφωνα την πολιτική μας διακήρυξη και τον οδικό χάρτη. Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος που μας ψήφισε να το πω έτσι λαϊκά, ναι, για να πλακωνόμαστε με τους άλλους που πάνε να ξυλώσουν θετικές κατακτήσεις, που πάνε να ξεπουλήσουν τα πάντα, που διορίζουν ξαδερφομπατζανάκηδες, που έχουν εγκαταστήσει μια παντοκρατορία της δεξιάς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όχι να πλακωνόμαστε μεταξύ μας. Εγώ δεν φοβάμαι τις διαφορετικές απόψεις, κύριε Καστημάτη. Εσείς τι κάνατε για το θέμα του μηντιακού? Επιτρέψτε μου. Λέω, εγώ δεν φοβάμαι τις διαφορετικές απόψεις. Ο χώρος μας είναι μαθημένος στο διάλογο και έχω απλήρη εμπιστοσύνη στη σύνθεση και στη δημοκρατική διαδικασία. Και επειδή κάτι είπατε για ιδεολογικές αλλαγές, ναι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό που να σας το πω απλά, την ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ
ο κόσμος του την έδωσε με την ψήφο του στην κάλπη της 7ης Ιουλίου. Το 32% κατατάσσει το ΣΥΡΙΖΑ, παρότι χάσαμε τις εκλογές και με διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, στον βασικό πόλο της ευρύτερης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και θα παραμείνει ένα κόμμα της αριστεράς, της σύγχρονης δημοκρατικής ευρωπαϊκής αριστεράς του 21ου αιώνα, και η εντολή του κόσμου είναι: δεν θέλουμε από σας ένα κόμμα που να λειτουργεί με την νοοτροπία και τα μεγέθη του 4%. Εδώ και πολλά χρόνια σας ψηφίζουμε και παίρνετε ποσοστά πάνω από 30%. Θέλουμε να γίνετε ένα κόμμα το οποίο να μπορεί να απορροφήσει και να εκφράσει όλη αυτή την γκάμα των γενιών, των απόψεων, των προελεύσεων με έναν τρόπο δημιουργικό. Και προσωπικά, όντας ένας από τους ιδρυτές του κόμματος, του 4%, σας λέω ότι δεν φοβάμαι καθόλου μήπως μολυνθούμε από το λαό. Δεν φοβάμαι καθόλου ότι θα γίνουμε λιγότερο αριστεροί αν γίνουμε πιο πολύ. Αντιθέτως, πιστεύω ότι ένα κόμμα γίνεται πιο αποτελεσματικό ως αριστερό κόμμα αν είναι πιο ισχυρό στα συνδικάτα, την νεολαία, την αυτοδιοίκηση, τα κινήματα. Αφήνετε πίσω σας το ΣΥΡΙΖΑ του 3% και μπαίνει στο τραπέζι της κουβέντας και το ενδεχόμενο αλλαγής ονόματος. Κοιτάξτε, καταρχήν το ΣΥΡΙΖΑ του 3% τον έχουμε αφήσει πίσω με λαϊκή εντολή από το 2012. Άρα έχουμε 7 χρόνια πια που είμαστε σε ποσοστά 27, 35, 36, 31,5. Τώρα, στο συνέδριο θα συζητηθούν τα πάντα. Εγώ εκτιμώ ότι σε διάφορα θέματα που εμφανίζονται ως επίμαχα θα υπάρξουν συνθετικές λύσεις. Εσείς και σας λέω, τι και σας λέω, σας λέω, ναι. Απαντώ. Ναι. Σας λέω ότι πιστεύω ότι, και αυτό θα προτείνω και εκτιμώ ότι θα γίνει, είναι ότι στο θέμα της εκλογής του Προέδρου, ο Πρόεδρος του κόμματος, που είναι αδιαμφισβήτητο ότι θα είναι και πάλι ο Αλέξης Τσίπρας, θα εκλεγεί από το επόμενο συνέδριο. Στο καταστατικό του κόμματος θα γίνει μια ανοιχτή συζήτηση, έτσι ώστε εκεί να αποφασίσει το συνέδριο τι θα γίνεται στο μέλλον, αν θα εκλέγεται με τον ίδιο τρόπο ή θα αλλάξει ο τρόπος. Και επίσης και οι προτάσεις για μια ενδεχόμενη προσθήκη στον τίτλο θα συζητηθούν εκεί. Προβλέπω ότι δεν θα αλλάξει ο τίτλος με την έννοια να φύγουμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ισχυρό brand name με ταυτότητα, με κοινωνική υγείωση, με απήχηση. Και σας λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετράει πολύ όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και παγκόσμια. Θα ήταν τελείως λάθος λοιπόν να πετάξουμε αυτή την παρακαταθήκη. Αυτό που θεωρώ ενδεχόμενο, προσωπικά θα το υποστηρίξω στο συνέδριο, είναι μια προσθήκη στον τίτλο που θα τη δούμε συλλογικά και εκτιμώ ότι με μεγάλη πλειοψηφία θα εγκριθεί αυτό, που να δίνει και το στοιχείο της διάσωσης και του μετασχηματισμού, γιατί λόγω της εντυνόμενης κλιματικής κρίσης θέλουμε ακόμη τελεία, green. Να μην προδικάζουμε και να μην υποκαθιστούμε. Όσοι έχουν απόψεις μπορούν να μετάσχουν στο συνέδριο και στην προσυνεδριακό διαλόγο. Εγώ αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι πιστεύω ότι πρέπει να ανεβάσουμε ψηλά στην προτεραιότητά μας και το πράσινο που αφορά στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Κύριε Παπαδημόη, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε με την κυρία Κουτσίκου, την κυρία Γιαννάκου παρέα. Σήκω, Μάριον. Πού πάμε, Κώστα? Στην ΕΡΤ.